Να παντρέψουμε τώρα το ρετρό με το σύγχρονο. Σας τα λέω αργά να τα μάθουμε. Έλα σε για πάνω, Βασιλάκη. Πριν από λίγο φορτώσαμε το νέο project, ένα active snow track, το οποίο το μεταφέρουμε στο γκαράζ μας, όπου εκεί θα κάνουμε την σύσκεψη που απαιτείται με τον Αποστόλη και τον Στέφανο, για να δούμε τι εργασίες πρέπει να κάνουμε για να το τελειοποιήσουμε. Τι είναι το Snow Track? Το Snow Track είναι ένα όχημα το οποίο εφοδιάζεται με ερπίστριες και έχει κατασκευαστεί κυρίως για να κινείται στο χιόνι. Είναι ένα όχημα που κατασκευάστηκε στη Σουηδία από το 1957 έως το 1980. Και έτσι για να σου πω πολύ γρήγορα την ιστορία του, ξεκίνησε το 1954 όταν ο επικεφαλής μηχανικός σχεδιασμού για μια εταιρεία από τη Σουηδία με μηχανήματα αγροτικά, ο Lars Larsson, αποφάσισε να φτιάξει ένα τέτοιο όχημα για να πηγαίνει για ψάρεμα με τον αδερφό του το χειμώνα. Τόσο απλά. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της εταιρείας Active και από εκεί πέρα Snow Track. Να ξέρετε ότι η εταιρεία Active σαν εργοστάσιο, η παραγωγή της ξεκίνησε το 1969 και σταμάτησε το 1981. Ο κινητήρας που φοράει είναι Volkswagen αερόψυκτος, ο συγκεκριμένος αποδίδει 54 ύπους. Έχει καμπίνα αλουμινίου που μπορεί να φιλοξενήσει 7 επιβάτες. Το μήκος του οχήματος είναι 3,6 μέτρα και το πλάτος ξεπερνάει τα 2 μέτρα. Η είσοδος των επιβατών γίνεται από το πίσω μέρος, όμως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχουμε και την οροφή, την τραβάμε ή τη σπάμε και βγαίνουμε από πάνω. Για την κίνηση του οχήματος δεν χρησιμοποιούμε μοχλούς, αλλά κανονικό τιμόνι. Η παραγωγή του έφτασε τις 2.195 μονάδες και το Active Snow Track που θα κάνουμε ανακατασκευή είναι ένα από τα τελευταία πριν σταματήσει τελείως η παραγωγή. Πού έχουν πουληθεί τα 2.195 κομμάτια, υπολογίστε ότι γύρω στα 600 πουλήθηκαν στην Αλάσκα, 400 στις ΗΠΑ, άλλα 400 στον Καναδά, καμιά 200 στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες χώρες. Ποια είναι η χρήση όμως του Snow Track? Πρώτα απ' όλα για ιδιωτική χρήση, σε ιδιώτες. Σε χιονοδρομικά κέντρα έχει χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικό όχημα του ΝΑΤΟ. Ακόμα το έχουμε δει και το χρησιμοποιούν στις πετρελοπηγές του Τέξας. Στην Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ. Στην Κύπρο η αστυνομία και από διάφορες επιχειρήσεις με εμπορικό χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Εμείς τώρα θα σκεφτούμε ποια θα είναι η χρήση του. Με Στέφανο Ατάρτ, εμένα, τον Αποστόλη και τον Βασίλη, θα το λύσουμε, θα το... και θα το κάνουμε καινούριο. Πάμε για μάθημα. Έχει να γίνει χαμός, κραμός. Το Snow Track. Τι είναι το Snow Track? Αρχίσαμε, λοιπόν. Να σου πω, να πούμε 5 πράγματα τι θα κάνουμε πάμε, και πάμε. Μετά παίζουμε. Έλα, ο Στέφανος να μας πει λίγο. Άντε, λοιπόν. Να μας πει
τι θα κάνουμε αυτό το snow track. Λοιπόν, το καταρχήν. Δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Καταρχήν, γελάγατε επειδή ήρθα ντυμένος. Εγώ ήθελα λοιπόν να δώσω τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους που το φτιάξανε το 58 και να πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει ότι φτιαχνόταν από το 58 μέχρι το 1980. Το 1958 ξεκίνησε. Λοιπόν, διότι αυτοί οι άνθρωποι φτιάξαν ένα όχημα για την εποχή τότε, πολύ έξυπνο, αξιόπιστο και να πηγαίνει παντού. Γιατί? Είναι ελαφρύ. Σας τα λέω αργά να τα μάθετε. Εντάξει, να σου φέρουμε και ένα μαξιλάρι. Όχι, έλα, πες. Λοιπόν, τώρα να πούμε κάτι σοβαρό, έτσι. Δηλαδή να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, το έχουμε φέρει εδώ στη βάση σου, ναι. Βασίλη. Και από εδώ θα φύγει με αυτοκινητάμαξα, θα το φέρουμε κάτω στην πίστα, στον ειδικό χώρο που έχουμε ετοιμάσει και όλοι μας μαζί θα αρχίσουμε το ξεμοντάρισμα. Θα βοηθήσει. Βέβαια. Θα τρίψει. Να πω και κάτι, μια και είναι αρχή τώρα, έτσι. Λοιπόν, το καλαμπούρια και τα λοιπά θα έχουμε, αλλά όχι την ώρα της δουλειάς. Εκεί είναι σοβαρά. Δηλαδή πρέπει να μαζεύουμε τα κάθε βίδα που λύνουμε, να πηγαίνει στο σωστό μέρος, να αριθμίζεται, να καθαρίζεται. Εντάξει, δεν θα έχουμε τώρα. Γιατί άμα χάσουμε μια βίδα. Όχι, είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν. Ο Αποστόλος που έχει χάσει δύο βίδες. όχι. Παίζει ρόλο. Λοιπόν, έλα σε για πάνω, Βασιλάκη. Κάτσε να πάω από εδώ. Θέλω να μου γράψεις. Καλά. Ξέρεις. Η αχλάδα στο τέλος έχει την ουρά, έτσι. Λοιπόν. Σαριμπάλ, σαριμπάλ. Λοιπόν. Είναι επικίνδυνο λίγο. Σε μοντάρισμα. Ξεκινάμε τις εργασίες που θα γίνουν κάτω για να τις βάλετε από τώρα στο μυαλό σας. Νούμερο ένα, έτσι. Νούμερο ένα, ξεμοντάρισμα. Θα το ξεμοντάρουμε όλο. Λύσιμο. Λύσιμο, αν δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θα κάτσουμε να εξηγήσουμε αυτά σε κάθε άλλο βιντεάκι. Θα δείχνουμε τι λύνουμε, τι ξεμοντάρουμε, γιατί, για ποιο σκοπό το καθένα, ξεχωριστά το καθένα. Το κάνουμε δηλαδή. Βίδες, όπως έγινε όταν το φτιάχτηκε. Δηλαδή, το κάνουμε. Βίδες. Έτσι. Και ανταλλακτικά. Ωραία. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη κίνηση που κάναμε. Στο Ατάρτο Φρόντ Πάρκ. Στο Ατάρτο Φρόντ Πάρκ. Σε ειδικό χώρο που κάναμε με τέντα. Εντάξει. Επειδή έχουμε όλα τα μηχανήματα που εδώ δεν τα έχουμε. Για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα κάνουμε είναι θα κάτσουμε να τα ξεχωρίσουμε σε άλλη φάση γιατί. Το λύσιμο πιστεύω να μας κρατήσει 2 και 3 μέρες. Δεν είναι της πλάκας. Διότι προσέχουμε μην κόβουμε βίδες και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί και να μην χαλάσουμε τίποτα στο ξεμοντάρισμα. Και να μπουν με αριθμητική σειρά στα κουτιά τους. Το δεύτερο θα είναι, θα αναλάβει ο καθένας μας. Ναι, θα αναλάβει ο καθένας μας ποιες εργασίες θα κάνει. Εκτός τη δουλειά κάτω που θα βοηθάμε όλοι μαζί και θα λύνουμε ή θα δένουμε, ο καθένας από εμάς θα αναλάβει κάποιες εργασίες. Εσύ κάθεσαι ή δουλεύεις. Εργάζεται. Πάμε λύσιμο, κάνουμε βίδες, λοιπόν, τα ξεχωρίζουμε. Το δεύτερο. Πάμε δύο. Κάνουμε λύσιμο. Εργασίες καθενός ξεχωριστά. Δηλαδή, τι θα αναλάβει ο Βασίλης, τι θα αναλάβω εγώ. Ανά άτομο. Έτσι. Άτομο. Τακ, τακ, τακ. Ο Αποστόλης και ο Βασίλης. Τι έτσι, κάθεμο, μόνο τρώει. Έτσι. Γι' αυτό το είπα δύο φορές. Εκεί. Λοιπόν, τρίτη εργασία. Τρία. Αφού το έχουμε λύσει, το έχουμε ξεχωρίσει. Έχουμε τρίψει. Έχουμε τρίψει και καθαριστεί. Το κυρίως κουβούκλιο, ακούτε κι εσείς έτσι, το κυρίως κουβούκλιο φορτώνεται σε ένα αυτοκίνητο και πάει για βάψιμο. Α, βάψιμο δηλαδή. Βέβαια. Τώρα, τα περιφερειακά κομμάτια θα δούμε, τα αφήνουμε για πιο μετά. Ναι. Το κυρίως πλαίσιο, σασί πλαίσιο, το αναφέρουμε έτσι. Γράψε τέσσερα. Θα αποφασίσουμε μαζί αφού έχουμε λέξει τον κινητήρα εάν θα τον αναπαλαιώσουμε και πού. Επισκευή κινητήρα. Επισκευή κινητήρα. Άρα κινητήρας. Γράφουμε κινητήρας και θα αποφασίσουμε μετά πώς θα γίνει. Βελτίωση. Τι βελτίωση είναι. Επειδή αυτό το μυαλό θα. Ναι, επειδή μας ρωτήσουν οι φίλοι μας, μπορούν να το βρουν, αλλά θα τους το πούμε κι εμείς. Το συγκεκριμένο όχημα φοράει κινητήρα από Volkswagen, Scarabeo. Σε 2 εκδόσεις, 1300 και 1600 κυβικά. Τα κυβικά ήθελα να πω, επειδή τα ξέρω. Συγγνώμη. Δεν θα ξαναδιαβάσω. Θα σου βάλω 10, όχι, επειδή το απάντησα. Τι μοντέρ φοράει. Φοράει από Volkswagen Scarabeo αερόψυχτο, το παλιό Volkswagen που ξέρουμε, 1300 και 1600 κυβικά. Με το σασμάν το ίδιο, αλλά είναι από το φορτηγάκι το σασμάν. Για να είναι πιο ενισχυμένο.
της Volkswagen πάλι. Μάλιστα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Πέμπτη δεν έχουμε. Τέσσερις ταχύτητες έχουμε. Το όπιστε. Και εγώ. Δεν είναι όπιστε αυτό το πράγμα. Και όπιστε. Το σπρώχνω. Όχι, δεν πέσει το σπρώχνω. Ναι, όπως το σπρώχναμε για να το φέρουμε εδώ πέρα. Πέντε. Πιάνουμε κάποια περιφερειακά που έχουν σχέση με το ελαστικό. Έχουμε. Ελαστικά και ερπίστριες. Ναι, ναι, αυτά θα είναι. Α, ελαστικά και ερπίστριες. Ναι, ελαστικά και ερπίστριες. Έχει λάστιχα. Και με αέρα κιόλας για να έχει πολύ καλή ανάρτηση. Αυτό έχει κάτσει τώρα. Ναι. Ελαστικά και ερπίστριες. Ναι. Τακ, 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 τακ. Τουκ, 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 τουκ. Για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, έχει κάποια σειρά ελαστικών με αέρα, όχι. Τώρα εγώ να μιλάω και... Ναι, λοιπόν. Έχει σειρά ελαστικών με αέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, παιδιά. Θα είμαι λίγο αυστηρός κάτω. Εάν παίζουμε, δεν θα φτιάξουμε αμάξι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λοιπόν, και θα κάνουμε καινούργιες, θα κατέβουμε κάποιο. Έχει πολλή δουλειά να αγοράσουμε υλικό για τις ελπίστριες. Εκεί θα χρειαστούμε και οι τέσσερις να δουλεύουμε 1-2 μέρες, διότι πρέπει να κάνουμε τρυπούλες, να περάσουμε τα δόντια που έχει τα σίδερα μέσα έξω για να μπορούν να δουλέψουν ελπίστριες. Πάμε τώρα. 6. Και άλλο 6. Ναι, περίμενε. 6. Έχουμε τζάμια. Τα τζάμια. Και τσιμούχες, ε. Τσιμούχες. Να τα κάνουμε αυτά μαζί. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μας πάρει. Τζάμια και... Τσιμούχες. Μονώσεις. Τσιμούχες. Ναι, μονώσεις. Εντάξει, τσιμούχες, μονώσεις, όλα αυτό. Όλα... Και τα πετσαρίες. Γράψε το εκεί, γιατί... Και τα, στο ίδιο κομμάτι όλο αυτό. Στο ίδιο κομμάτι. Ή ξεχωριστό. Στο ίδιο. Αν δεν προλάβουμε θα κάνουμε ξεχωριστό. Και... Σαλόνι δηλαδή. Σαλόνι, ναι, μέσα. Παίζει μεγάλο ρόλο η μόνωση, παιδιά. Διότι το όχημα αυτό είναι φτιαγμένο για μείον 40, μείον 50, έτσι για... Καλό δεύτερο, δεν έχει. Θα τα πούμε αυτά στο τέλος. Το άφησα στο τέλος, να δούμε τι θα κάνουμε τα μάξι όπως είναι. Θέλουμε να γίνει... Όπως είναι αληθινό, όπως ήταν, χωρίς να πειράξουμε τίποτα από τη φιλοσοφία του, γιατί είναι πολύ καλή έτσι φιλοσοφία. Απλώς θα του προσθέσουμε κάποια πραγματάκια να το κάνουμε καλύτερο χωρίς να του αλλάζουμε τη φιλοσοφία. Έγινε σαφής. Μάλιστα. Μπράβο, παιδί μου. Δέκα με τόνο. Τι καλλιτέχνης. Δεν το έχεις. Ή γέρασα ή δεν διαβάζονται. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφού είμαι φαρμακοποιός, τι να κάνω. Πάμε στο 7. Εσύ αν πας δηλαδή στο φαρμακείο και ζητήσεις συνταγή να το καταλάβεις τι γράφουν, όχι. Γράψεις το 7 εδώ. Και άλλο 7. Δεν τι, τι πέρα. Λοιπόν, παιδιά. Πολύ δύο. Τελευταία, θα κάνουμε τα τελευταία μονταρίσματα, δηλαδή αφού θα έχουμε φτιάξει ελπίστριες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα πιτσαρίες και τα λοιπά, θα αρχίσουμε να μοντάρουμε τα λίγα πραγματάκια. Μοντάρισμα δηλαδή. Μοντάρισμα, μηχανές τα πάντα, τα πάντα. Γενικό μοντάρισμα. Γενικό μοντάρισμα. Να γράψω γενικό μοντάρισμα. Γενικό μοντάρισμα, ναι. Μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στο 7, πόσο καιρό θα μας πάρει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αναλόγως πόσες μέρες θα εργαζόμαστε. Και παίζουν πολλά πράγματα. Σε μπελά μας έβαλες, ξέρεις έτσι. Όχι εγώ, Στέφανος. Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κάτι καλό. Γιατί αξίζει, πιστέψτε με, αξίζει. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, να πάω πάρεις ένα όχημα του 2000 τέτοιο, έτσι. Αφενός ότι θα είναι απρόσιτο από χρήματα να το αγοράσεις, θα είναι καλύτερο αυτό. Έχει ένα μυστικό. Δεν βγάζει ζημιές. Δεν βγάζει ζημιές. Μας αρέσει. Ναι. Και είναι ελαφρύ. Να φύγω. Όχι, κάτσε. Άμα βλέπω τώρα και μα... τώρα... Λίγο σοβαρότητα, έλα. Σοβαρότητα. Πάμε. Να... Παιδιά, άμα τελειώσουμε, μετά να χορέψουμε και κάτσε λίγο. Εγώ να κατάλαβα. Ναι. Πήραμε ένα όχημα και θα το κάνουμε ανακατασκευή. Ανακατασκευή. Ναι. Τελείωσε, το κατάλαβα. Ναι. Ανακατασκευή. Κατάλαβε νότρα. Λοιπόν, και τώρα κάτι για να σας... Περίμενε, μην βιαζόσαστε. Έχουμε λύσιμο, εργασίες, βάψιμο, κινητήρες, ελαστικά, ερπίστες, τζάμια, τσιμούχες, γενικό μοντάρισμα. Πολύ καλό. Έλα και εσύ, Βασίλη, σε παρακαλώ. Είστε η Άννα, είστε Βασίλη, Αποτόλη. Αποτόλη. Έλα, αυτό που θα πω τώρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι όταν θα είναι έτοιμο και θα το δείτε και θα έχουμε πάθει πλάκα όλοι μαζί. Δεν θα πάει μπροστά. Θα κάνουμε και θα το βάλουμε μπροστά. Θα το βάλουμε μπροστά εκείνη την ημέρα να πάθετε πλάκα και να πάθουμε. Τώρα παίρνει, όχι. Όχι, βέβαια. Και δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε για να μην του κάνουμε ζημιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το όχημα είναι. Ναι, ήταν σαν κινησία. Στατικό κάποια χρόνια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε χωρίς να πειράξουμε. Το λέω ξανά. Τη φιλοσοφία που φτιάξαν αυτό το όχημα οι άνθρωποι, θα προσθέσουμε κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται.
Δηλαδή, LED φώτα γύρω-γύρω. Μάρξ. Διότι, προσέξτε γιατί. Επειδή έχω. Μάρξ, θα πατρέψουμε τώρα το ρετρό με το σύγχρονο. Οχτώ. Περίμενε. Ναι, βάλε 8, είναι τα τελευταία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι ένα όχημα. Είναι πολλά. Τα πούμε πρώτα και τα βάλεις μετά. Βάλε πολλά LED. Θα τα πούμε. Πολλά. Σήκω πάνω, ας το 8 να ακούσετε πρώτα τι λέω, μπορεί να μην συμφωνείτε. Πάμε, συμφωνήσαμε. Λοιπόν, επειδή όταν είσαι πάνω στο βουνό, με δυσμενείς συνθήκες και τα λοιπά, μπράβο, χρειάζονται κάποια πράγματα, τα οποία... Από 4-4. Έλα ρε, σε τώρα. Λοιπόν, έναν εργάτη. Αλλά τώρα θα σου βάλω δύσκολο όμως. Γράψε, λέτε εργάτη. Λέτε εργάτη. Και λέτε και εργάτη. Λέτε είναι φωτισμός. Α, νόμιζα λέτε στον εργάτη. Και εργάτης. Σήκω πάνω. Απάντησέ μου, είπες τη λέξη εργάτη. Με συγχωρείς, να σου πω. Να το σου εργάτης. Τι είναι καμία εργάτη. Εσύ θα πλήρωνες για να μάθεις αυτά που σου μαθαίνω τώρα εγώ. Άμα ήσουν να... Μια. Για δες. Λοιπόν, είπες εργάτης. Θα σε ρωτήσουν πάρα πολύ. Με το μάτι. Όχι όλοι, όσοι ξέρουν θα σε ρωτήσουν. Γιατί ένα μάξι που μπορεί και τραβάει και πατάει κάτω στα χιόνια σε δυσμενείς καταστάσεις, γιατί δεν έχεις μαζί έναν ημάντα να το τραβήξεις. Θες να τραβήξεις ένα μάξι που έχει μείνει άλλο, με το εργαλείο αυτό, το Snow Track. Γιατί χρησιμοποιείς εργάτη και δεν βάζεις ένα ημάντα να το τραβήξεις. Γιατί έτσι λοιπόν θα κάνεις ζημιά στο Snow Track, ναι. Διότι έχει συμπλέχτη, ενώ σταματημένο, ναι. Τραβάς και τα χειρόφρενα στο Snow Track και τραβάς ό,τι θέλεις. Χωρίς να κάνεις ζημιά. Τον Αποστόλη τραβάω. Ού, τέσσερις. Όχι, άμα φάει πολύ, όχι. Λοιπόν, άρα, εργάζεις, λοιπόν. Τι άλλο. Και βάζουμε, επειδή είπαμε φοράει Volkswagen κινητήρα, είναι αερόψυχτος, δεν παθαίνει τίποτα ούτε στο κρύο ούτε στο. Γιατί δεν έχει νερά, ούτε στη ζέστη. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Όταν το σβήσεις το βράδυ, ειδικά είσαι σε πολικές θερμοκρασίες και το όχημα αυτό είναι και 7 θέσεις, έτσι παίρνει 7 άτομα. Πρέπει να το έχεις αναφέρει, έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα βεμπάστο. Βεμπάστο είναι. Ένα καλοριφέρ σε μικρές διαστάσεις που έχουν τα φορτηγά, τα λεφοριάκια. Γράψω. Το οποίο δεν θα καίμε καύσιμα για το μοτέρ, αλλά όλο το βράδυ, αν χρειαστεί να μείνουμε στην ύπαιθρο. Αυτά είναι τα βασικότερα, παιδιά. Άρα αυτόνομο. Ναι. Διότι είναι για να πάνε, εκτός από να πάνε να κάνεις τη δουλειά σου, να κάνεις παιχνίδι ή να κάνεις οτιδήποτε βόλτα, μπορείς να σώσεις και κόσμο. Γιατί να μην έχει μέσα και το καλοριφέρ. Σωστά. Όντως, ναι. Τελειώσαμε. Εγώ πιστεύω αυτά είναι. Τα βασικότερα θα τα δούμε στην πράξη. Χρώμα. Πρέπει να αποφασίσουμε το χρώμα σήμερα. Εδώ πρέπει να κάνουμε το εξής. Για να φτάσουμε στο χρώμα, ναι. Πρέπει να το κάνουμε διαδραστικό το χρώμα. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμος. Ωραίο, έξυπνο αυτό. Ε? Έξυπνο. Συμφωνείς. Ναι, να ρωτήσουμε τον κόσμο. Βασίλη, συμφωνείς. Συμφωνώ. Γιατί. Εσύ τι χρώμα θέλεις. Όχι, πέρα, τι χρώμα θέλεις. Κίτρινο μαύρο. Εσύ. Κάτι. Εγώ θα το κάνω πράσινο. Σαν τη Λαμπορκίνη. Εσύ θες πράσινο και κονιάκ. Αυτός θέλει πράσινο, είναι Παναθηναϊκός. Τώρα εδώ μπλέξουμε. Εσύ πάω, τι θέλεις τώρα, Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο που λέμε. Θα δούμε και τι θα πει ο κόσμος. Κόσμος, τι μας είπες. Εγώ θα σας πω. Ένα χρώμα το οποίο. Ανάλυση του χρώματος. Όχι. Πρόσεχε. Αφού έχουμε μπλέξει. Δεν μας νοιάζει, δεν πάει το αμάξι να πάει να κάνει πόλεμο ή να κρυφτεί ή να κρυφτεί. Ένα αμάξι που να φαίνεται στις δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό είπα εγώ. Λαχανή πράσινο σε τη Λαμπορκίνη. Όντως, ναι. Στο χιόνι να ξεχωρίζει. Να κάνει μπαμ, ε. Δεν κάνει. Στην άμμο να μην γίνεται ένα. Όπα στην άμμο τώρα. Πριν κλείσουμε, μας έκανε το μάθημα τώρα, μας είπες τι θα κάνουμε, τι εργασίες. Θα πηγαίνει στην παραλία. Για πλάκα. Με άλλες ερπίστριες. Με τη σίδη. Με τα σίδερα. Ναι. Και αν έχω φτιάξει πύργο. Τον πατήσουμε. Στις, πως λες, φτιάξε παλάτια στην άμμο. Άρα, αυτό. Τελειώσαμε. Μάθημα Στέφανο Ζατάρτ. Με μαθητές, καλοί μαθησίδες, έτσι παρακολουθούσαμε. Εντάξει, είδες ότι πρόσχε. Δεν βγάλαμε κινητά. Δεν βγάλαμε κινητά. Έτσι, έπαιγαινε εγώ του κάτι μπάλες, κάτι κουκλάκια εδώ, κάτι παντόφλες, κάτι είναι. Φορτώσαμε το, φέραμε εδώ, κάναμε το μάθημα, το είδαμε. Άρα το φορτώνουμε και πάμε εδώ. Ναι. Ατάρτο Fruit Park. Ήμουν καλός καθηγητής. Εντάξει, καλός. Αυστηρός ήσουν. Τι αυστηρός, σας αμόλυσα κάτι, τόσα πετάξατε. Τέλεια. We'll be right back.
τηλέφωνο. Όχι τώρα, μην τα. Όχι, μην κλειδώσει, μην κλειδώσει. Τι. Ήρθα να τη φορά. Έχω πάρει 10 κιλά για να φαίνεσαι εσύ αδύνατο στα βίντεο. Ήρθα να τη. Κρυπελόγια. Τι την έφαγα τώρα, ρε. Τον αφήσω σε μια βραχονεσίδα. Σ' αρέσει να παίζει με ακριβά μπουκάλια, ε. Άμα δεν έχει 1.400 ευρώ το πράγμα δεν έχει πλάκα. Δεν ξαναβοσκώ άλλες βόβαλες. Τις τα λιδέματα γύρνω. Κάπου. Τα ρίσα σύντρα. Μου άρεσε αυτό, αλλά δεν το έπαθα. Χαμός.